Εδώ και μία εβδομάδα σχεδόν, πέντε μέρες, έχουμε και αυτή τη διακήρυξη ειρήνης και φιλίας των Αθηνών που έχει και το εξής σημείο. Τα μέρη δεσμεύονται να απέχουν από κάθε δήλωση πρωτοβουλία ή ενέργεια που θα μπορούσε να υπονομεύσει ή να απαξιώσει το γράμμα και το πνεύμα αυτής της διακήρυξης ή να θέσει σε κίνδυνο τη διατήρηση της ειρήνης και τη σταθερότητα στην περιοχή τους. Δηλαδή, έχουμε μια εξίσωση των νόμιμων κυριαρχικών δικαιωμάτων με τις παράνομες τουρκικές δραστηριότητες. Άρα, οι έρευνες για υδρογονάνθρακες, ο καθορισμός ΑΟΣ με την Κύπρο. Η Τουρκία θα μπορούσε να μας πει ότι εμπίπτουν στην παράγραφο αυτή. Και επειδή προχθές στην εκπομπή υπήρξε ερώτημα γι' αυτό και η απάντηση ήταν γιατί η Τουρκία μπορεί να έρθει. Η Τουρκία μπορεί να έρθει μέχρι πού? Μέχρι τα 6 μίλια και μια γιάρδα, ένα πόδι, ξέρω εγώ. Μέχρι πού μπορεί να έρθει? Και επειδή ζούμε στον απόϊχο μιας διακήρυξης η οποία όσο περνούν οι μέρες, εκτός από χαρτί που πήρε μαζί το Χακάν Φιντάν στην Ουάσιγκτον για τα F-16, δεν ακούγεται σε τίποτα άλλο. Είπα σήμερα να το συζητήσουμε λίγο με τον κύριο Κωνσταντίνο Γρίβα, έτσι, καθηγητή Σχολή Ευελπίδων στη Γεωπολιτική και όχι μόνο. Καλημέρα, κύριε Γρίβα. Καλημέρα σας. Για πείτε μου, ξεκινήσω από αυτό. Θα μπορούσε η μία πλευρά, η Τουρκία εν προκειμένου, να σου πει ότι αν πας να κάνεις ερευνητική γεώτρηση 7,5 ναυτικά μίλια ανατολικά, νότιο-ανατολικά της Ιερά Πέτρας, δυναμητίζει το κλίμα? Είναι δεδομένο αυτό. Κοιτάξτε, ολόκληρη η διακήρυξη των Αθηνών κάτω από αυτή την επιφάνεια, από αυτό το φερετζέ, θα το πω εγώ, της ρητορικής που είναι στοχευμένη, που απευθύνεται στο θυμικό των ανθρώπων και όχι στη λογική τους, μιλάει για ειρήνη, για φιλία, για καλή γειτονία, για όλα αυτά που είναι πολύ ωραίες εκφράσεις, αλλά απευθύνονται στο συναίσθημα και όχι στη λογική. Κάτω από αυτό υπάρχει μια ομοί πραγματικότητα. Η ομοί πραγματικότητα είναι ότι η Τουρκία δεν έχει αλλάξει απολύτως τίποτα. Αντιθέτως, επιβεβαίωσε δια της, του όρου που βρίσκεται μέσα στη διακήρυξη ότι οι δύο πλευρές δεν παρετούνται από τις νομικές τους θέσεις και αναγνώσεις. Δηλαδή, επιμένει σε αυτά που λέει εδώ και καιρό. Και τι λέει? Είναι αυτό με το οποίο ξεκίνησε η διαδικασία που οδήγησε στη διακήρυξη, που ήταν η δήλωση Ερντογάν ότι το Αιγαίο είναι μια θάλασσα ειρήνης. Θα μου πείτε, ακούγεται πάρα πολύ ωραία. Ναι, αλλά είπαμε, είναι μια δήλωση που απευθύνεται στο θυμικό. Εάν βάλουμε τη λογική και εξετάσουμε την πραγματικότητα, τι λέει αυτή η δήλωση? Ότι είναι δύο χώρες, η Ελλάδα, η Τουρκία, και ανάμεσά τους είναι μια θάλασσα. Ναι, όμως το Αιγαίο δεν είναι μια θάλασσα, είναι μια στεριά πρωτίστως. Για την ακρίβεια, είναι ένας συνδυασμός από στεριές. Είναι ένα αρχιπελαγικό σύστημα αποτελούμενο από ελληνικά νησιά πάνω στα οποία κατοικούν Έλληνες. Δεν είναι μια κενή θάλασσα. Λοιπόν, όπως θέλει να το κάνει η Τουρκία. Η δήλωση αυτή του Ερντογάν ότι το Αιγαίο είναι μια θάλασσα ειρήνης είναι σαν να βγει η Αλβανία και να πει ο νομός Ιωαννίνων είναι ένας χώρος ειρήνης. Όχι, δεν είναι έτσι. Λοιπόν, εδώ λοιπόν πάνω αυτή η δήλωση επιβεβαιώνει για μία ακόμη φορά την παρανοϊκή ανάγνωση που έχει η Τουρκία, η οποία λέει ότι τα ελληνικά νησιά δεν υπάρχουν ως νομικές οντότητες, αποτελούν προέκταση της μικρασιατικής ακτής, δεν έχουν υφαλοκρηπίδα, δεν έχουν ΑΟΣ και φυσικά αυτά και μόνο αυτά σε όλο τον πλανήτη δεν μπορούν να έχουν 12 ναυτικά μίλια. Όταν εμείς λοιπόν αυτό το πράγμα μέσα στη διακήρυξη το δεχόμαστε ως διμερή διαφορά με όλη την περιραίουσα έτσι ατμόσφαιρα, να το πούμε έτσι, της συνάντησης και της διακήρυξης, αγνοούμε, δεν λέμε μία κουβέντα για το διεθνές δίκαιο λοιπόν, και λέμε ότι αυτό είναι μία διμερής διαφορά και θα τα επιλύσουμε, αυτομάτως έχουμε ξεκινήσει από μία πάρα πολύ κακή αφετηρία και καταλήγει στο φοβερό και τρομερό η διακήρυξη αυτή, ότι οι δύο πλευρές πρέπει να απέχουν από ενέργειες, πρωτοβουλίες, εδώ πάει για την επέκταση των χωρικών υδάτων, αλλά και δηλώσεις
που να είναι προκλητικές. Δηλαδή, από τη στιγμή που η Τουρκία δια του κάσους μπέλη, ότι λέει ότι αν εσύ κάνεις το οτιδήποτε από αυτά, κυρίως αν επεκτείνεις τα χωρικά σου ύδατα, θα είναι αιτία πολέμου. Άρα σαφώς θα είναι κάτι προκλητικό. Άρα από τη στιγμή που εσύ λες ότι εγώ δεν πρόκειται να κάνω κάτι προκλητικό, αυτομάτως λες ότι εγώ δεν πρόκειται να επεκτείνω τα χωρικά ύδατα, λοιπόν, και δεν πρόκειται να κάνω οτιδήποτε που θα επιβεβαιώνει την εθνική μου κυριαρχία. Δεν μιλάμε μόνο για κυριαρχικά δικαιώματα. Εδώ μιλάμε για το σκληρό πυρήνα της εθνικής κυριαρχίας. Επαναλαμβάνω, η Τουρκία εδώ και χρόνια δεν είναι ότι λέει ότι η Ελλάδα έχει λιγότερη, περισσότερη, ΑΟΣ λιγότερη, περισσότερη φαλοκρηπίδα ή κάτι, εν πάση περιπτώσει θα μπορούσαμε να το συζητήσουμε, ή αν το Καστελόριζο δικαιούται, δικαιούται ΑΟΣ ή και πόσοι πρέπει να είναι αυτό και να πάμε να το συζητήσουμε. Όχι, αρνείται την ύπαρξη ολόκληρη της μισής Ελλάδας. Η Ελλάδα έχει δύο συνιστώσεις, να το πούμε έτσι γεωγραφικά, την Ηπειρωτική Ελλάδα και την Ισιωτική Ελλάδα. Την Ισιωτική Ελλάδα στο Αιγαίο την αρνείται την ύπαρξη της Τουρκία. Και εμείς αυτό το πράγμα είπαμε ότι αν επιχειρήσουμε να κάνουμε κάτι θα είναι προκλητική ενέργεια και φυσικά δεν πρόκειται να το κάνουμε. Λοιπόν, συνακόλουθα λοιπόν υπάρχει πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα καμουφλαρισμένο κάτω από αυτή την ορολογία, η οποία επαναλαμβάνω απευθύνεται στο συναίσθημα, στο θυμικό και όχι στη λογική των ανθρώπων, και υπάρχει και ένα ακόμη στάδιο που το είδαμε μετά τις επόμενες μέρες, που υπήρξε από ένα πανίσχυρο μηντιακό σύστημα και πολιτικούς, αλλά κυρίως ένα μηντιακό σύστημα, τόσο το επίσημο όσο και στα social media, που προχώρησε σε ένα μαζικό προληπτικό πλήγμα δολοφονίας χαρακτήρων όσων θα τολμούσαν να αμφισβητήσουν αυτή την πραγματικότητα, λέγοντας ότι είναι όλοι ακροδεξιοί, ότι είναι προληπτικό πλήγμα, επαναλαμβάνω. Λοιπόν, ότι είναι ακροδεξιοί, ότι είναι έμποροι όπλων, ότι είναι. Λοιπόν, κάτι λοιπόν δεν πάει καθόλου καλά. Είναι δεδομένο ότι αυτό ήταν μια πολύ κακή εξέλιξη για την Ελλάδα. Και εάν κάποιος θεωρεί αυτά που λέμε ότι είναι υπερβολικά, ας επαναλαμβάνω, τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Λοιπόν, η Τουρκία δεν άλλαξε ούτε κόμμα από αυτά που λέει εδώ και χρόνια, ότι ουσιαστικά ότι δεν υπάρχουν τα ελληνικά νησιά. Λοιπόν, θεωρεί λοιπόν οτιδήποτε ενέργεια άσκησης εθνικής κυριαρχίας, όχι απλώς άσκηση κυριαρχικών δικαιωμάτων. Άρα, κύριε Γρίβα, λέτε ότι πρακτικά σε αυτό το σύμφωνο φιλίας εμείς φραστικά την κυριαρχία δεν την απεμπολούμε στα λόγια, αλλά στο πεδίο με την ίδια αυτή διακήρυξη δεν κάνουμε και τίποτα για να την ασκήσουμε. Άρα, ακριβώς, δηλαδή βάζουμε θεμελιώδη θέματα εθνικής κυριαρχίας, τα βάζουμε στο ψυγείο επειδή η Τουρκία τα θεωρεί προκλήσεις και εμείς δεχόμαστε να μην προχωρήσουμε σε αυτές τις προκλήσεις. Είναι τόσο απλό. Είναι τόσο απλό. Και αν κάποιος, επαναλαμβάνω, το αμφισβητεί, ας μου πει κάποιος, είπαμε ή δεν είπαμε εμείς ότι δεν πρόκειται να κάνουμε προκλητικές ενέργειες. Θεωρεί η Τουρκία την επέκταση των χωρικών υδάτων, για παράδειγμα, προκλητική ενέργεια? Από τη στιγμή που θεωρεί αιτία πολέμου, όχι προκλητική ενέργεια. Απλώς. Λοιπόν, με βάση λοιπόν αυτή τη διακήρυξη, εμείς μπορούμε εφ' εξής να προχωρήσουμε. Μπορούμε, εννοείται. Μπορούμε, φυσικά και μπορούμε. Δεν έχουμε απεμπολίσει τίποτα, επαναλαμβάνω, δεν έχει τελειώσει απολύτως τίποτα, αλλά έχουμε δώσει ένα ακόμη χαρτί στην Τουρκία, έναν ακόμη άσο για να κερδίσουμε τι, για να κερδίσουμε κάποιο χρόνο. Δεν μπορώ να το καταλάβω εδώ αυτό το πράγμα. Τη στιγμή που η Τουρκία χρειάζονταν αυτόν τον χρόνο και χρειάζονταν αυτή την τακτική εξομάλυνση εντός εισαγωγικών των ελληνοτουρκικών σχέσεων για να μπορεί να κινηθεί στα άλλα μέτωπα που έχει ανοίξει, για να μπορεί να ασκεί εκβιαστική πολιτική έναντι της Δύσης και μια σειρά από άλλα. Οπότε εμείς ουσιαστικά με αυτή την κίνηση, επαναλαμβάνω, για να κερδίσουμε κάποια τέρμινα ηρεμίας σε ελληνοτουρκικές σχέσεις και να μην ταλαιπωρείται το μυαλό της ελληνικής πολιτικής ηγεσίας αλλά και της γραφειοκρατίας της ελληνικής με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, για να μην ασχολούνται με άλλα πράγματα που τα θεωρούν πολύ πιο σημαντικά από ό,τι καταλαβαίνω από την εθνική κυριαρχία, από την κυριαρχία και την ύπαρξη της χώρας. Λοιπόν, για να κερδίσουν χρόνο, λοιπόν, εμείς δώσαμε ένα ακόμη
χαρτί στην Τουρκία για να αμφισβητεί την ελληνική εθνική κυριαρχία και τώρα και στο μέλλον, και κυρίως της δώσαμε το χώρο και το χρόνο που χρειάζεται για να προχωρήσει στην υψηλή τη στρατηγική που είναι αυτή η αυτοκρατορική, υπεριαλιστική στρατηγική στη Μεσόγειο, η οποία πλέον στρέφεται όχι μόνο ενάντια στα εθνικά συμφέροντα, αλλά και ενάντια στα συμφέροντα της δυτικής αρχιτεκτονικής, στην οποία εμείς υποτίθεται ότι ανήκουμε, ότι είναι σε αυτή την πλευρά της ιστορίας κτλ. Για μένα όλη αυτή η εξέλιξη είναι παντελώς ακατανόητη και λέω μόνο αυτό, ακατανόητη, τίποτα άλλο. Κοιτάξτε όμως το εσωτερικό, και καλά το είπατε εσείς, υπάρχει μια πλειοψηφική αφήγηση που λέει γιατί να μην επιλέξουμε τα ήρεμα νερά, γιατί να μην κερδίσουμε χρόνο να είμαστε και σε καλύτερες συνθήκες αντιμετώπισης του απέναντι. Γιατί να επιταχύνουμε μια διαδικασία που μπορεί να μας φέρει σε πολεμική σύραξη. Στην τελική δεν δώσαμε και τίποτα. Είναι ένα κείμενο που δεν παράγει νομικές υποχρεώσεις. Αντιθέτως, κερδίζουμε, διασφαλίζουμε μια ηρεμία για ένα διάστημα. Και ταυτοχρόνως η ίδια αφήγηση λέει ότι γιατί η Τουρκία δεν έχει συμφέροντα στο Αιγαίο. Ναι, είναι έτσι ακριβώς όπως είπα πριν. Η Τουρκία όχι, δεν έχει συμφέροντα στο Αιγαίο. Έχει συμφέροντα στο Αιγαίο, το κομμάτι του Αιγαίου που είναι μεταξύ της Μικρασιατικής Ακτής και της πυκνής αδιέρετης και ενιαίας αλυσίδας των ελληνικών νησιών που είναι απέναντι από τη Μικρασιατική Ακτή. Άρα τα νησιά τα έχουμε ξεχάσει με έναν τρόπο. Κοιτάξτε, εδώ υπάρχει πολύ σοβαρό θέμα, το ξαναλέω. Δηλαδή, όταν η Τουρκία σου λέει ότι τα νησιά είναι προέκταση της, γιατί αυτό λέει από το 1974, δεν το έχει αλλάξει καθόλου. Σωστά. Ότι είναι προέκταση της Μικρασιατικής Ακτής, ότι η υφαλοκρηπίδα τους είναι η υφαλοκρηπίδα της Μικρασιατικής Ακτής, τα θεωρεί ουσιαστικά ανύπαρκτα από νομικής άποψης, πέραν ότι αφισβητεί και την κυριαρχία επί του εδάφους πολλών από αυτά. Αυτό είναι άλλη υπόθεση. Λοιπόν, και λέει ότι το Αιγαίο είναι θάλασσα ειδικών συνθήκων και τα ελληνικά νησιά έχουν, όλα τα ελληνικά νησιά και η Εύβοια, δεν ξέρω, και η Κρήτη, έχουν κατώτερα, είναι κατώτερα όσον αφορά τα κυριαρχικά τους δικαιώματα έναντι της υπηρετικής ακτής της Μικράς Ασίας. Λοιπόν, και εσύ λοιπόν αποφασίζεις να το θεωρήσεις αυτό το πράγμα ότι είναι μια ισότιμη, έτσι, ότι εσύ θέλεις να υπάρχεις και οι Τούρκοι σου λένε ότι δεν υπάρχεις και εσύ αυτό το πράγμα το θεωρείς εν ονόματι της ειρήνης και της καλής γειτονίας και το να κερδίσεις χρόνο, επαναλαμβάνω, χρόνο για να κάνεις τι, ποια ακριβώς είναι η υψηλή σου στρατηγική. Λοιπόν, για να κερδίσεις χρόνο λοιπόν θεωρείς ότι αυτό είναι μια διμερής διαφορά, το ότι ο άλλος σου λέει ότι εσύ δεν υπάρχεις. Λοιπόν, και εάν κάνεις οποιαδήποτε ενέργεια, όπως επαναλαμβάνω, η άσκηση του θεμελιώδους δικαιώματος εθνικής κυριαρχίας, το να επεκτείνεις τα χωρικά σου ύδατα, αυτό θα είναι προκλητική ενέργεια και λες δεν θα το κάνω. Αυτομάτως λοιπόν, διαπράξεων πλέον, όχι διαδηλώσεων, διαπράξεων, κόβεις ένα ακόμη κομματάκι από την ελληνική εθνική κυριαρχία, μία ακόμη φετούλα, και τη δίνεις στην Τουρκία. Ή τουλάχιστον της δίνεις της δίνεις δικαιώματα, της δίνεις επιχειρήματα, έτσι ώστε στο μέλλον, εάν αποφασίσεις να κάνεις κάτι, να κάνεις τα στοιχειώδη δηλαδή αυτά που πρέπει να κάνεις, η Τουρκία να έχει επιχειρήματα. Δηλαδή, εάν αποφασίσει αύριο ο Έλληνας Πρωθυπουργός και εγώ επεκτείνω τα χωρικά μου ύδατα στα 12 ναυτικά μίλια, δεν θα βγει η Τουρκία και με το δίκαιο της, εντός εισαγωγικών το δίκαιο, να πει κάτσε ρε μεγάλε, εσύ δεν μου είπες ότι δεν θα κάνεις προκλητικές ενέργειες. Εγώ δεν σου έχω πει ότι αυτό δεν είναι απλώς προκλητική ενέργεια, είναι αιτία πολέμου. Λοιπόν, και εσύ το κάνεις. Άρα λοιπόν, θα έχει επιχειρήματα στα χέρια της και για τη διεθνή κοινή γνώμη, αλλά και γενικότερα. Λοιπόν, γι' αυτό λοιπόν επιμένω ότι ήταν μια, δεν θα πω βαργής όρους, ήταν μια ακραία ερασιτεχνική, άστοχη ενέργεια, ακατανόητη για μένα, που ενεδύθη το μανδύα έτσι της εξομάλυνσης των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Δεν έγινε κάτι τέτοιο, δεν υπήρξε καμία εξομάλυνση. Λοιπόν, εξομάλυνση κάνοντας, ας πούμε, αφήνοντας την πρωτοβουλία, αφήνοντας το πεδίο δράσης ελεύθερο στον αντίπαλο, δεν υπάρχει καμία εξομάλυνση. Λοιπόν, όπως μου είχε πει κάποτε ένας πολύ σοβαρός άνθρωπος, για την Κύπρο ήταν αυτό, λέει το Κυπριακό λύνεται σε μια μέρα. Του λέω πώς θα γίνει αυτό το πράγμα, μου λέει άμα τουρκέψουμε όλοι, λέει λύνεται. Ναι, εντάξει, δηλαδή σε πολύ μικρότερη έκταση αυτό συνέβη τώρα. Όχι ότι τουρκέψαμε βέβαια, αλλά δώσαμε στην Τουρκία αυτό ακριβώς που ήθελε και καλά, το πήρε. Καλά, μην το μπαίνετε τον όρκο για όλους, γιατί κάποιοι αρχίσαν τις βαθιές υποκλίσεις. Με συγχωρείτε δηλαδή, μην μπαίνετε τον όρκο για όλους ότι δεν συνέβη αυτό. Έτσι, business as usual που λένε κάποιοι στα ελληνικά. Κοιτάξτε, χτες είχα μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση, δημόσια συζήτηση δηλαδή, σε ένα πάνελ με τον πρέσβη τον κύριο Αϊφαντή,
ο οποίος είπε κάτι που εμένα μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη. Το είπε και την Παρασκευή ότι... εδώ, ότι έγινε για παιδευτικούς λόγους, λέει ο κύριος Αϊφέρη. Ναι, ότι πλέον ένα κομμάτι του ελληνικού συστήματος εξουσίας, το οποίο έχει εκπαιδευτεί από τα γενοφάσκια του να είναι ταυτισμένο και να υπηρετεί όχι τα εθνικά συμφέροντα, όχι την εθνική υπόσταση, όχι το ελληνικό κράτος, αλλά κάποιον ξένο παράγοντα, θεωρεί πλέον ότι ο κυρίαρχος στην περιοχή είναι η Τουρκία και μετακυλίεται η αφοσίωση από τον δυτικό παράγοντα στην Τουρκία. Δηλαδή υπάρχει πλέον τουρκικό λόμπι στην Ελλάδα. Θα έλεγα ότι υπάρχει ένα άτυπο τουρκικό κόμμα. Μειοψηφικό μεν, αλλά διάχυτο μέσα στο ευρύτερο σύστημα εξουσίας. Και τι εννοώ, διάχυτο μέσα σε φύλακες του πολιτικού συστήματος. Το μηντιακό σύστημα είναι πάρα πολύ ισχυρό. Στον πανεπιστημιακό χώρο, σε επιχειρηματικά συμφέροντα κλπ. Δημιουργείται ένα άτυπο τουρκικό κόμμα που λειτουργεί εις βάρος ακόμη και της, και της κυρίαρχης μέχρι τώρα γεωπολιτικής έτσι, επιλογής της Ελλάδας, που ήταν η απόλυτη ταύτιση με τον δυτικό παράγοντα. Λοιπόν, και έρχομαι και στο τελευταίο, επειδή είπατε όλα αυτά να κερδίσουμε χρόνο. Να κερδίσουμε χρόνο τι? Δηλαδή η υψηλή στρατηγική της Ελλάδας ποια είναι? Νόμιζα και εγώ ότι η υψηλή στρατηγική της Ελλάδας, τέλος πάντων ακόμη και ως καρικατούρα, ήταν ότι μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία και, την, και τον μηδενισμό των σχέσεων της Ελλάδας με τη Ρωσία, την απόλυτη ταύτιση με τον δυτικό παράγοντα, ότι η υψηλή στρατηγική θα ήταν ότι ταυτιζόμαστε, εμείς γινόμαστε ένα απόλυτα αξιόπιστο, όχι απλώς αξιόπιστο, ταυτιζόμαστε ολοκληρωτικά με τον ευρωατλαντικό παράγοντα και διεκδικούμε στο πλαίσιο του ευρωατλαντικού συστήματος έναν διευρυμένο και αυξημένο και βελτιωμένο ρόλο στην περιοχή, δεδομένου δε ότι και η Τουρκία μετατρέπεται ολοταχώς, όχι απλώς σε απίθαρχο κομμάτι, σε απίθαρχο έτσι στοιχείο του δυτικού κόσμου, φεύγει από το δυτικό κόσμο ολοταχώς. Δεν είναι μόνο οι επιλογές της να έχει πολύ καλές σχέσεις με τη Ρωσία, με την Κίνα, με το Ιράν. Δεν είναι μόνο η ακραία επιθετικότητά της εναντίον του Ισραήλ. Είναι γενικότερα ότι θέλει δηλωμένα και ξεκάθαρα να είναι μια κυρίαρχη νεοαυτοκρατορική δύναμη στην περιοχή και αυτομάτως αυτό τη θέτει εκτός του δυτικού συστήματος εξαίως, όσο δυτικού συστήματος του γεωπολιτικού, όσο διευρυμένο χαρακτηρισμό, όσο διευρυμένη ερμηνεία και να δώσει το τι είναι Δύση. Άρα λοιπόν, για να εξυπηρετήσεις εσύ τα δυτικά συμφέροντα στα οποία υποτίθεται ότι έχεις υποτάξει τον εαυτό σου, πρέπει όχι να λειτουργείς κάνοντας χατήρια στην Τουρκία, αλλά αντιθέτως να σταθείς απέναντι. Λοιπόν, να εμφανιστείς ότι είσαι αυτό που συνηθίζω να λέω εγώ, ο κόφτης της Τουρκίας, εξυπηρετώντας τα δυτικά συμφέροντα, εν πάση περιπτώσει, στα οποία έχεις ταυτιστεί. Θα σας ρωτήσω στο τέλος κάτι, μιας και το θίξατε. Όμως, μου λέει εδώ πέρα ο Αναστάσης, αυτό που λέει ο κύριος Γρίβας για τουρκικό λόμπι στην Ελλάδα, περιμένετε, λέει, γιατί μπορεί να συνδυάζεται με τις υποκλήσεις, να δούμε ποιος θα κατασκευάσει τη γέφυρα τη δεύτερη στον Εύρο. Και τότε θα καταλάβουν πολλά, λέει, για τις υποκλήσεις. Άλλος φίλος εδώ με ρωτάει, κύριε Γρίβα, λέει, επειδή διδάσκεται και στη σχολή Ευελπίδων, με βάση αυτό το σύμφωνο, τη διακήρυξη, δεν είναι σύμφωνο, φιλίας και καλής γειτονίας, πρακτικά, αν η χώρα αυτή τη στιγμή θελήσει να αντικαταστήσει τα παπαλαιωμένα που πήρε από τα νησιά άρματα, μπορεί ή θα τις πούνε ότι δυναμητίζει το κλίμα? Και επιπροσθέτως, υπενθυμίζει εδώ κάτι που είπαμε και εμείς την περασμένη Παρασκευή με τον κύριο Αϊφαντή, ότι από το Σεπτέμβριο του 2021 υπάρχει, του 22, υπάρχει η επιστολή Σινιρίογλου στην ΟΗΕ, ο μόνιμος αντιπρόσωπος της Τουρκίας εκεί, ο οποίος με μια πεντασέλιδη με νομικά επιχειρήματα εξηγούσε γιατί κατά την Τουρκία είναι παράνομη στρατιωτικοποίηση των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου και της Δωδεκανήσου. Ωραία. Εμείς από τότε 1,5 χρόνο δεν έχουμε απαντήσει σε αυτή την τρίτη επιστολή. Με βάση και τη διακήρυξη, κουμπώνουν όλα αυτά να μην ενισχυθεί η άμυνα των νησιών? Εγώ θα το πάω ένα βήμα ακόμη. Θα πω κάτι πιο απλό και πιο ήπιο. Αφήστε γενικά τα οπλικά συστήματα. Εάν η Ελλάδα αποφασίσει να κάνει αυτά που και εγώ και άλλοι το λέμε εδώ και καιρό, να επενδύσει δηλαδή σε βελτιωμένα συστήματα αντιπυροβολικού, μεγάλου βεληνικούς, υψηλής ακρίβειας και μεγάλης καταστρεπτικής ικανότητας, και να επιχειρήσει να μετατρέψει την γεωγραφική δομή του Αιγαίου σε ένα ενιαίο πλέγμα προβολής ισχύως, που το κάθε νησί να υπερασπίζει το άλλο, να στηρίζει το άλλο με πυρά, και όλα μαζί να είναι σε θέση να ασκούνε προβολή ισχύως στο θαλάσσιο χώρο, και φυσικά
και σε στρατιωτικούς στόχους απέναντι στην Τουρκία. Αυτό θα το είναι προκλητική ενέργεια ΝΕΙΟΥ. Εγώ δεν το ξέρω. Δηλαδή δεν ξέρω τι ακριβώς εννοούσε. Σίγουρα για την Τουρκία θα είναι προκλητική ενέργεια και θα το προτάξει. Θα πει, όπα, αυτά είναι επιθετικά όπλα. Έχουμε και αυτή την παράνοια στην Ελλάδα. Λοιπόν, και θα πει, εσύ δεν μου είπες ότι δεν θα μου ασκείς, δεν θα κάνεις προκλητικές ενέργειες. Το μεγάλο ερώτημα είναι, εντάξει, η Τουρκία θα το πει και της έχεις δώσει και έναν, και έναν λόγο να το πει. Της έχεις δώσει, της έχεις δικαιολογήσει εκ των προτέρων να πει τέτοια πράγματα. Εμείς εδώ τι θα κάνουμε? Αυτό είναι το ερώτημα. Τι εννοείτε, κύριε Γρηγόρη? Με συγχωρείτε, τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης στο στρατιωτικό πεδίο δεν σας λένε κάτι? Θα φαίνεται ότι οδηγούμε σε μια κατεύθυνση να πετάνε αυτοί, να πετάμε εμείς. Δεν θα τα αναγνωρίζουμε ως εχθρικά. Άρα δεν θα σημειώνονται παραβάσεις παραβιάσεις. Θα είναι φιλικά ανατοϊκά. Τα πλοία θα είναι σε απόσταση το ένα από το άλλο. Θα έχουμε μια κόκκινη γραμμή. Θα αποφεύγουμε εμείς και αυτοί οι ελιγμούς που μπορεί να διακινδυνεύσουν ο ένας τον άλλον, και πάει λέγοντας. Άρα όλα αυτά δεν γίνονται, όπως είπατε και εσείς στην αρχή, σας θυμίζω, εν κενό. Γίνονται στο Αιγαίο, που ναι, στην προβολή των ακτών μέχρι 3 μίλια έχει η Τουρκία δικαιώματα και έχει και κάποιες μύτες ΑΟΣ, αν θέλετε. Όμως το 80+% του Αιγαίου, μαζί με τα διεθνή που μπορείς να κάνεις ελεύθερη διέλευση, είναι θάλασσα ελληνική. Τι να κάνουμε τώρα, τα νησιά είναι ελληνικά, τι να κάνουμε? Άρα, επί ποιων μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης συζητάμε? Θα μπορεί ένα ελληνικό αεροσκάφος, σας ρωτώ ευθέως, θα μπορεί να πάει πάνω από τη Χίο? Θα μπορεί, και μάλιστα προς τα ανατολικά της, στα όρια τα ελληνικά? Θα μπορεί? Δεν έχω απάντηση. Είναι και δικό μου ερώτημα. Η απάντηση είναι άντε ντε. Δηλαδή, όταν, επαναλαμβάνω, επανέρχομαι στο αρχικό, όταν η Τουρκία λέει ότι εσύ δεν υπάρχεις, γιατί αυτό λέει, το ξανατονίζω, και εσύ λες ότι να το συζητήσουμε για το αν υπάρχω, αυτό ανοίγει τον ασκό του αιώλου, είναι το στρατηγικό θέμα. Από εκεί πέρα, όλα τα από κάτω, όπως είναι τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, αποκτούν και αυτά χαρακτήρα πάρα πολύ επικίνδυνο. Κοιτάξτε, μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης υπήρχαν, ας πούμε, μεταξύ Σοβιετικής Ένωσης και Ηνωμένων Πολιτειών στο παρελθόν, είχαν γίνει διάφορες, για να μην γίνονται παρεξηγήσεις και μην οδηγηθούν οι δύο δυνάμεις σε κάποια αντιπαράθεση, η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει σε ανεξέλεγκτη πολεμική κλιμάκωση. Ναι, αλλά δεν πήγε ποτέ η Ρωσία, η Σοβιετική Ένωση, να πει στην Αμερική, κοίτα να δεις, στην Καραϊβική δεν πρόκειται, ναι, εάν βγεις στην Καραϊβική και κάνεις το οτιδήποτε, είναι κάσους μπέλι για μένα. Γιατί αυτό αντί να το αντίστοιχο, ή να πάει οι Ηνωμένες Πολιτείες να πάνε στον Αρκτικό και να πούνε να βγάλεις καράβια στον Αρκτικό ωκεανό, θα είναι πολεμική ενέργεια, θα είναι κάσους μπέλι για μένα και θα σου επιτεθώ, και να λέει ο άλλος, α, εντάξει, αλλά να πάρουμε μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνη, οπότε τα πολεμικά πλοία των Ηνωμένων Πολιτείων που φτάνουν έξω από τον Αρχάγγελο, να μην κάνω τίποτα για αυτά, γιατί θα είναι για να μην γίνει παρεξήγηση. Λοιπόν, υπάρχει σοβαρότατο θέμα, το οποίο επαναλαμβάνω δεν είναι τώρα αν θα έχουμε αυτά ή τα άλλα ΜΟΕ. Ξεκινάμε από το θεμελιώδες ότι η Τουρκία αμφισβητεί την ύπαρξη της Ελλάδος ως κανονική χώρα. Τέλος. Και εδώ το σύστημα εξουσίας στην Ελλάδα κάθεται και το συζητάει. Αυτό είναι το πολύ μεγάλο πρόβλημα. Από εκεί και πέρα, από το σημείο αυτό λοιπόν και μετά, ξεκινάει μια σειρά, ναι, αλλά από τεράστια προβλήματα που κατεβαίνουν προς τα κάτω. Καταλαβαίνετε ότι όταν ελληνικά μαχητικά δεν θα αναχαιτίζουν τα τουρκικά ως εχθρικά. Απλά ο ένας θα λέει στον άλλον, γεια σου ΝΑΤΟ. Αυτό ήθελε και το ΝΑΤΟ, ναι. Διαχρονικά θυμίζω. Έλληνες πτέραρχοι που μετήχαν σε επιτροπές ΜΟΕ τα βρόντιξαν, παρατήθηκαν με τέτοιες απαιτήσεις στο παρελθόν, θέλω να θυμίσω. Λοιπόν, όταν θα το έχεις αυτό, με συγχωρείτε δηλαδή, ποια χρειά? Εδώ μου λέει κάποιος, εδώ ακύρωσαν την προμήθεια για τα MLRS 2 μέρες πριν έρθει ο Ερντογάν στα νησιά, για τους εκτοξευτήρες. Σοβαρά μιλάμε, λέει τώρα? Ναι, κοιτάξτε, δεν το ξέρω το συγκεκριμένο, να σας πω την αλήθεια, αλλά ξαναλέω για μία ακόμη φορά ότι αυτή η διακήρυξη, οτιδήποτε θεωρήσει η Τουρκία ως επιθετικό όπλο, θα έχει ένα χαρτί στα χέρια της να πει ότι δεν θα το κάνεις, διότι εσύ μου έταξες ότι δεν θα προβαίνεις σε προκλητικές ενέργειες. Λοιπόν, επαναλαμβάνω, είναι στρατηγικό το θέμα, δεν είναι τακτικό. Δεν είναι δηλαδή ότι τα ΜΟΕ είναι αυτά ή τα άλλα, ή γιατί υπάρχουν ΜΟΕ. Είναι, ξεκινάνε όλα από το επίπεδο της υψηλής στρατηγικής. Δηλαδή ότι η Τουρκία επιμένει σε μια λογική, σε μια διεκδίκηση του Αιγαίου,
Και εσύ αυτό το πράγμα το έχεις βαφτίσει ως διμερή διαφορά, ότι δεν έκανες λέξη, δεν ανάφερες για το διεθνές δίκαιο, που ότι είναι η συγγνώμη, μας, αυτό όμως θα σας πει. Και πας και το συζητάς και λες δεν θα προβούσε τίποτα προκλητικό, θεωρώντας λοιπόν ως προκλητικό, όπως θεωρεί η Τουρκία, την άσκηση εθνικής κυριαρχίας. Άρα λοιπόν προέρχεται ουσιαστικά σε άρνηση, ότι επιβεβαιώνεις και τάζεις την Τουρκία ότι δεν θα ασκήσει εθνική κυριαρχία στο Αιγαίο. Ερώτηση τρίπλα. Όλα τα υπόλοιπα. Ερώτηση τρίπλα. Αυτό δεν ισχύει ανάποδα για την Τουρκία. Θα μπορεί να κάνει διακλαδική εφές, αν και βγήκε ο Τούρκος και είπε οι ασκήσεις θα γίνουν κανονικά. Λέω τώρα. Ναι. Δεν ισχύει και ανάποδα. Άρα περιορίζονται και αυτοί, θα σου πει κάποιο. Θα μου πείτε τώρα εσύ, κύριε Γρίβα μου, περιορίζονται επί των δικών μας. Αλλά τέλος πάντων, λέω. Όχι, δεν είναι. Δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Δυστυχώς δεν ισχύει. Γιατί άντε η Τουρκία δεν είναι ότι κάνει κάποιες παραχωρήσεις. Επαναλαμβάνω, η Τουρκία θεωρεί ως προκλητική ενέργεια την ίδια την ύπαρξη των νησιών. Οπότε δεν υπάρχει κάτι. Δεν υπάρχει κάποια ισοδυναμία, δεν υπάρχει κάποια αντιστοίχηση. Να ήταν, ξέρω εγώ, ότι να είχε πει, να πει η Τουρκία ότι αποσύρω το Κάσους Μπέλι, ότι φυσικά και τα ελληνικά νησιά είναι κανονικά νησιά όπως είναι όλα τα νησιά του πλανήτη, φυσικά και έχετε δικαιώματα να έχετε ΑΟΣ, να έχετε υφαλοκρηπίδα, και έλα να συζητήσουμε το εύρος της υφαλοκρηπίδας και της ΑΟΣ σε διάφορα σημεία που σε οποιοδήποτε πάση σημείο, να πάμε να το συζητήσουμε αυτό που υποτίθεται ότι είναι και η θέση η ελληνική και αυτή είναι η επίσημη. Λοιπόν, τότε ναι, να λέγαμε ότι αυτή η διακήρυξη να έχει νόημα. Η Τουρκία όμως δεν λέει αυτό το πράγμα, το ξανατονίζω. Δεν έχει αποσύρει ούτε Κάσους Μπέλι, ούτε έχει αλλάξει στο ελάχιστο τις θέσεις της. Το ότι αντιθέτως συνεχίζει αυτή την προσπάθεια αποδόμησης ελληνικής-εθνικής κυριαρχίας, απλώς με άλλη ρητορική, όπως είπα πριν, με τη ρητορική ότι το Αιγαίο είναι μια θάλασσα ειρήνης. Όχι, το Αιγαίο δεν είναι θάλασσα. Είναι στεριά. Γιατί είναι στεριά? Γιατί έχει νησιά. Πολλά, εκατοντάδες, δεκάδες που είναι κατοικημένα με ελληνικές κοινότητες. Α, καλά, αυτό τώρα δεν σας τάσω, διότι εδώ δια πρωθυπουργικών χιλέων ακούστηκε ότι διαθέτουμε 170 νησιά. Έχουμε 6.000 νησιά, εκ των οποίων κατοικημένα 272, αλλά εμείς τα περιορίσαμε 170, αν είναι δυνατόν. Ναι. Μάλιστα. Θέλω πριν κλείσουμε, έχω πολλά ερωτήματα, αλλά δεν μπορώ να τα κάνω. Ζητώ συγγνώμη με τους ακροατές, θα βγούμε τελείως έξω. Θέλω να σας ρωτήσω και κάτι στο οποίο έχετε, από ό,τι κατάλαβα, καταρχάς το περίφημο αδιαπέραστο πλέγμα των ελληνικών νησιών ως πλεονέκτημα με χαμηλού κόστου συστήματα που είχατε πει ότι μπορεί να φτιάξει πατρίδα, είναι ένα θέμα που μπορεί να χαρακτηριστεί πρόκληση. Όμως θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Έχετε αναφερθεί και εσείς και άλλοι, αλλά με πολύ αναλυτικό τρόπο, στη στρατηγική σημασία ύπαρξης της Κύπρου. Α, μπράβο, ναι, αυτό το ξεχάσαμε. Μισό λεπτό. Δηλαδή, σε σημείο ακόμη και εμείς. Μάλιστα. Να ξεχνάμε την Κύπρο. Κύπρος δεν υπήρξε σε αυτό παρά μόνο στις επίσημες δηλώσεις, όπου ακούσαμε από τη μία τη δική μας άποψη ότι είναι θέμα των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Ακούσαμε από την άλλη τον κύριο Ερντογάν να μας λέει ότι πρέπει να ληφθούν υπόψη οι πραγματικότητες στην Κύπρο. Εγώ θα ήθελα εκείνη τη στιγμή να του πει ο Πρωθυπουργός τι εννοείται ακριβώς την εισβολή και την κατοχή. Αυτή είναι η πραγματικότητα στην Κύπρο. Όμως, το αφήγημα την επαύριο κιόλας από αυτή την ιστορία, καλά, στη διακήρυξη δεν υπάρχει καν αναφορά στη συνθήκη της Λοζάνης, τέλος πάντων. Λοιπόν, είναι το εξής. Μα η Κύπρος είναι μια άλλη χώρα, ένα άλλο κράτος. Δεν είναι ελληνοτουρκικό θέμα η Κύπρος. Ναι, αυτό είναι το τραγικό που έχει επικρατήσει ως αφήγημα στην ελληνική κοινωνία, δυστυχώς, πέρα από τα υπόλοιπα, να αντιμετωπίζουμε την Κύπρο ως σαν να ήταν η Μαδαγασκάρη, ως σαν να ήταν η Σρι Λάνκα, ας πούμε. Δηλαδή κάτι ξενικό, το οποίο είναι τόσο εξωφρενικό που κυριολεκτικά δυσκολεύεσαι να πεις κάτι για αυτό το πράγμα. Δηλαδή, εάν θεωρεί κάποιος ότι η Κύπρος είναι ένα άλλο κράτος και δεν μας ενδιαφέρει, τότε εντάξει, τότε δεν έχουμε λόγο να υπάρχουμε. Λοιπόν, πέραν από ότι είναι ένα ζωντανό κομμάτι του ελληνισμού, πέραν από ότι η πραγματική Ελλάδα, αυτή που θα έπρεπε να υπάρχει, εάν δεν υπήρχαν οι υπεριαλιστικές παρεμβάσεις των μεγάλων δυνάμεων, κυρίως των Άγγλων τότε, λοιπόν, είναι ότι θα έπρεπε να είμαστε ενωμένοι. Λοιπόν, πέραν όλων αυτών, λοιπόν, είναι και η Ελλάδα έχει σαφή
σαφείς υποχρεώσεις από την ίδια τη συνθήκη δηλαδή που οδήγησε στην ανεξαρτησία της Κυπριακής, τη δημιουργία της Κυπριακής Δημοκρατίας. Και το σημαντικότερο όλων είναι ότι είναι ζωτικό κομμάτι της ελληνικής γεωπολιτικής ταυτότητας. Δηλαδή η Ελλάδα, το ελλαδικό κράτος με την Κύπρο μαζί συνθέτουν ένα γεωπολιτικό μέγεθος τεράστιων δυνατοτήτων, ουσιαστικά μία μίνι υπερδύναμη. Λοιπόν, και μπορεί να αποτελέσει έναν από τους ρυθμιστές των παγκόσμιων εξελίξεων το σχήμα αυτό. Λοιπόν, αντιθέτως μία Ελλάδα χωρίς την Κύπρο, πέραν από όλα τα υπόλοιπα, λοιπόν, τα θέματα δηλαδή εθνικής ταυτότητας και ηθικά ζητήματα και νομικά ζητήματα κλπ. Θα είναι μια ακροτηριασμένη χώρα η οποία θα έχει τεράστιο πρόβλημα πλέον να αντιμετωπίσει την Τουρκία. Εάν καταφέρει η Τουρκία και ελέγξει την Κύπρο με τον τρόπο που θέλει, την τοποθετήσει σε αυτό το γεωπολιτικό στομάχι που θέλει και την απορροφήσει, γιατί αυτό θέλει, τότε θα είναι τόσο ισχυρή, θα έχει τόσο διαπραγματευτικά χαρτιά στα χέρια της έναντι εχθρών και φίλων, που πολύ δύσκολα θα μπορεί να αντιμετωπιστεί από εμάς. Αντιθέτως, ένα σύστημα του ελλαδικού κράτους και της Κύπρου, που συνθέτουν και την πραγματική Ελλάδα, έχει τεράστιες δυνατότητες να λειτουργήσει υπέρ των εθνικών συμφερόντων και των δύο χωρών, αν το θέλουν αυτό το πράγμα, δηλαδή της Ελλάδας και της Κύπρου. Μάλιστα. Και να μην ξεχνάμε ότι όταν η Τουρκία λέει δύο χωριστά κράτη, γιατί ακούω μερικούς, θα το πω, μπαγλαμάδες και στην Ελλάδα να λένε, ναι, ρε παιδί μου, δύο χωριστά κράτη να τελειώνουμε. Πώς το εννοεί η Τουρκία? Η Τουρκία λέει, το ένα θα είναι του απολύτου ελέγχου μου, το οποίο κάποια στιγμή μπορεί και να το απορροφήσω, το ψευδοκράτος. Το άλλο, το λεγόμενο ελληνοκυπριακό, θα είναι 50-50 τα δικαιώματα. Αυτό εννοεί η Τουρκία. Δεν το έχουν καταλάβει. Η θάλασσα γύρω από την Κύπρο, μάλιστα, θα είναι δική μου. Αυτό λέει. Μάλιστα. Εσείς θα είστε ως ένα θύλακα περιορισμένες χεριές, θα σου επιτρέπω να υπάρχεις. Δεν θα σε σκοτώσω, γιατί θα έχω πολιτικό κόστος, δηλαδή να κάνω γενοκτονία. Προς ώρας, στο μέλλον βλέπουμε, αλλά γύρω-γύρω η θάλασσα, δηλαδή, που είναι και το μεγάλο περιουσιακό στοιχείο, το γαλάζιο έδαφος, αν θέλετε, θα είναι δικό μου. Μάλιστα. Αυτό λέγει η Τουρκία. Θέλω να μου πείτε, σε συνδυασμό με αυτά ή δυνατόν σε μία πρόταση, επηρεάζει η νέα εικόνα τα μεταξύ μας, τα επηρεάζει η νέα εικόνα που φαίνεται, να είμαι προσεκτικός, να διαμορφώνεται στην Ουκρανία? Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα. Κοιτάξτε, εγώ νομίζω ότι η Ουκρανία οδηγείται, ο πόλεμος στην Ουκρανία οδηγείται σε κάποια μορφής τέλους. Ωστόσο, ο διαχωρισμός μεταξύ Δύσης και Ουκρανίας είναι πλέον δυστυχώς, Δύσης και Ρωσίας, συγγνώμη, είναι πλέον κάτι το οποίο δεν πολύ δύσκολα μπορεί να αντιστραφεί. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο η Ελλάδα, ακόμη και σε αυτή την άκρος περιοριστική έως και μονοδιάστατη έως και έτσι αναξιοπρεπή στρατηγική, δηλαδή της απόλυτης ταύτισης, έχει τεράστιες δυνατότητες. Αρκεί να αποφασίσει όμως να υπερασπίσει τον εαυτό της και να ορθώσει το ανάστημά της απέναντι στην Τουρκία. Αντιθέτως, αυτή η πολιτική, που δεν είναι πλέον κατευνασμός, είναι κάτι πολύ χειρότερο. Ο κατευνασμός είναι πολύ ήπια, έτσι. Τι είναι δηλαδή για εσάς? Οδηγούμαστε σε ένα είδος γεωπολιτικής αυτοεξάλειψης. Αυτό πιστεύετε ότι είναι στην πράξη? Ακριβώς αυτό. Μου λέει κάποιος φίλος εδώ πέρα, μια χαρά τα λέει ο κύριος Γρίβας, και στην Κύπρο τώρα που συζητάμε, στον Μπογάζι οι Τούρκοι φτιάχνουν κανονικό ναύσταθμο. Τι συζητάμε τώρα, λέει. Μάλιστα. Κύριε Γρίβα, θέλω να σας ευχαριστήσω. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα από το Ηράκλειο. Να μην ξεχνάμε, φίλες και φίλοι, ότι ο μισός ελληνισμός είναι αρχιπέλαγος. Κάποιοι μπερδεύεστε. Έτσι. Να μην το ξεχνάτε αυτό. Είναι η νησιωτική Ελλάδα. Η μισή Ελλάδα.